Ένα παλιό τράβηγμα, ρε παιδί, με την Ελένια που είναι και εύκολο. Ξεκίνησε πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή. Έχει δίκιο, είναι εύκολο. Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν έχει βγει το σενάριο. Δεν στο επιτρέπει καθόλου η συνθήκη στην οποία δουλεύουμε. Δηλαδή και εκείνη είναι πολύ χαμηλών τόνων. Κορίτσι, σου εμπνέει το σεβασμό άμα τη εμφανίσει. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι μπορεί να σε ενόχλησε ίσως τον πρώτο καιρό το γεγονός ότι σχολιάζονταν κάποιοι με τη σχέση του Δημήτρη και το γεγονός ότι είναι η Λένια στην εκπομπή παρά με το ουσιαστικό δίδυμο. Α, ότι παραγωνιζόμουν, εγώ. Ναι. Δεν το πρόλαβα να το αισθανθώ γιατί ήξερα και το ξέραμε όλοι ότι θα υπάρξει ένα φως εκεί έντονο. Δεν αισθάνομαι ότι θα χαθώ επειδή δεν τα έχω με τον Δημήτρη Γκαρέζο. Η Κατερίνα Καινούργιο έδωσε μια συνέντευξη μες τη βδομάδα και αναφέρθηκε σε σένα και είπε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε τότε και αυτό που έγινε τότε γιατί είχε συμβεί κάτι μεταξύ σας. Παιδιά, μα το Θεό, θα την πάρω εγώ τηλέφωνο στο τέλος να μάθω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν ξέρω τι έχω πει και την έχει ενοχλήσει τόσο. Αν τη συναντήσει έξω θα πας να της μιλήσεις. Είσαι με τα καλά σου, άμα τη συναντήσω έξω θα τρέξω και θα της πω συγγνώμη Κατερίνα, τι έχει συμβεί. Εννοείται. Μα και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι τρελός, άρα και για μένα έχει ενδιαφέρον να μάθω τι στο καλό ήταν αυτό που μπορεί να την ενόχλησε, γιατί δεν έχω την ανάμνησή του με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, θυμάμαι να έχω πει καλά πράγματα για την Κατερίνα πολλές φορές. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να μιλήσω λίγο να τα πω. Εγώ ποτέ δεν θα μιλήσω. Σου επιτρέπω. Να μιλήσω εγώ ή εσύ. Α, δεν μιλάει πάλι στην τελεία. Ξεκινά τώρα. Ωραία, προσέξτε λίγο. Να μιλήσουμε από γυαλιά. Είμαι. Λίγο να μιλήσουμε. Είμαι εγώ καλημέρη. Έτσι, παλιό είναι. Ο Τζόνι. Και έχω το σταθμό. Δεν θέλω να δημιουργήσω μια έντρικα για νέα παιδιά που δεν είναι τόσο δοκιμασμένα, όπως λέω τον Καρέσο και τη Σνατσάκη. Τι κάνω, παίρνω για πάνελ κάποιον που είναι και.